Καλή σας μέρα. Να καλέσω όλους τους ομιλητές στο πάνελ. Καλή σας μέρα και πάλι. Ονομάζομαι Παναγιώτης Τσάκωνας, είμαι καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Δικαίωμα σε ζητήματα διεθνών σχέσεων και ασφάλειας. Το ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει σε αυτό το πλαίσιο, το πάνελ το οποίο έχω την τιμή να συντονίσω, αφορά ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί κεντρική, θα έλεγα, προτεραιότητα για την χώρα μας σήμερα. Ο κύριος Γενικός, ο κύριος Γεωργιάδης, έκανε μια, θα έλεγα, ιδανική εισήγηση στο θέμα, θέτοντας τις παραμέτρους του προβλήματος, αναφερόμενος ειδικά σε ζητήματα τα οποία αφορούν το ολοκληρωμένο σχέδιο με βάση το οποίο η ελληνική πολιτεία θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα κεντρικής σημασίας, ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αναφερόμενος τόσο στο νέο δόγμα, ανέφερα χαρακτηριστικά το τρίπτυχο αποτροπή, άσυλο και επιστροφή στην προοπτική καλύτερης ενσωμάτωσης των παράνομων μεταναστών στη χώρα, και βεβαίως δίνοντας παράλληλα μια σειρά από κατευθύνσεις, τις οποίες νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία από τους εκλεκτούς ομιλητές να δούμε καλύτερη ή μια αναλυτικότερη επεξεργασία συγκεκριμένων κατευθύνσεων, τις οποίες ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης, κατευθύνσεις που πρέπει να χαρακτηρίζουν τόσο την εθνική πολιτική, ενώ την πολιτική της Ελλάδας σε ζητήματα παράνομης μετανάστευσης, όσο και την ευρωπαϊκή πολιτική, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, όπως γνωρίζετε, κεντρικός παίχτης σε όλο αυτό το ζήτημα της διαχείρισης, κυρίως διαχείρισης των σύνορων. Να ξεκινήσω, καλωσορίζοντας καταρχήν τους ομιλητές. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε ένα εξαιρετικά εκλεκτό πάνελ ομιλητών σήμερα μαζί μας. Θα ζητήσω από τον καθένα ξεχωριστά να μην υπερβεί τον χρόνο των 10 περίπου λεπτών στην παρέμβασή του. Να ξεκινήσω από τον κύριο... Δεν ξέρω αν θα μου επέτρεπαν οι άνδρες να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας και να ανατρέψω λίγο το πρόγραμμα. Το κάνω. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινήσω από την κυρία Ελένη Ανδριανή Σαμπατάκου. Είναι επιστημονική συνεργάτης. Θα μας δώσει, υποθέτω, με βάση την ακαδημαϊκή της γνώση και εμπειρία, την διάσταση η οποία αφορά στα ζητήματα της διαχείρισης, υποθέτω σε μεγάλο βαθμό, από πλευράς Ευρώπης όσο και Ελλάδος των ζητημάτων της παράνομης μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των παράνομων μεταναστών στη χώρα. Να επισημάνω και πάλι, πριν δώσω το λόγο, ότι έχουμε την ευκαιρία οι ομιλητές να καλύπτουν, θα έλεγα, πλήρως όλο το φάσμα τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της επιχειρησιακής γνώσης, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα των δράσεων της παράνομης μετανάστευσης. Η κυρία Σαμπατάκου έχει το λόγο. Θέλει να καθίσετε. Όπως το κοιμάτε. Επειδή έχω και το πάνω. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απίθυναν στο Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκ μέρους του οποίου βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω κάποιες σκέψεις σχετικά με τη διασύνδεση της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Θα ήθελα να ξεκινήσω
με μία απόπειρα να προσεγγίσω ενοιολογικά την ασφάλεια και θα σας παρουσιάσω δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, μία θετική και μία αποθετική. Στην περίπτωση της θετικής προσέγγισης θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ασφάλεια ως μία κατάσταση κατά την οποία κατοχυρώνονται ένομα αγαθά και αυτό συντελεί στην αποτελεσματική άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Στην περίπτωση της αποθετικής προσέγγισης μιλάμε για την απουσία ή την ελευθερία από απειλές, για την ύπαρξη ενός, της συνοχής της πολιτικής κοινότητας ή της ύπαρξης κάποιων προσώπων και στην περίπτωση αυτή έχουμε ένα ευρύ πεδίο κοινωνικής ευθύνης. Άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια της ασφάλειας είναι οι θεωρήσεις περί ασφαλειοποίησης, όπως πρόσκαιρα ελπίζω να είναι ο όρος, να μεταφράζεται ο όρος του securitization. Πρόκειται για μία διαδικασία ή κατάσταση κατά την οποία διαμορφώνεται μία διυποκειμενική αντίληψη περί της ύπαρξης απειλής ή κινδύνου, άμεσα συνδεδεμένου με ενός ζητήματος, για την επιβίωση του αποκαλούμενου αντικειμένου αναφοράς. Το αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης είναι να πρέπει να ληφθούν κάποια εξαιρετικά μέτρα. Συστατικά στοιχεία, όπως αντιλαμβάνεστε, της έννοιας της ασφαλειοποίησης είναι η ύπαρξη ενός δρόντος ο οποίος προβαίνει στο χαρακτηρισμό της απειλής, η πράξη της ασφαλειοποίησης, το ακροατήριο που αποδέχεται ή όχι την πράξη ασφαλειοποίησης, καθώς επίσης και το διακύβευμα ή επιβίωση του αντικειμένου αναφοράς. Μία πράξη ασφαλειοποίησης, δηλαδή ο χαρακτηρισμός ενός ζητήματος ως απειλής, μπορεί να είναι λεκτική ή μη λεκτική. Τα πεδία τα οποία μπορεί να αφορά η απειλή αυτή μπορεί να είναι η εθνική ασφάλεια, η πολιτισμική ασφάλεια, η οικονομική, η κοινωνιακή ή ακόμα και γενικότερα η ανθρώπινη. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι διάφορα ζητήματα μπορούν να περάσουν από την σφαίρα της ύπαρξής τους ως μη πολιτικοποιημένα, στην πολιτικοποίησή τους, δηλαδή ως αντικείμενα μιας δημόσιας πολιτικής, για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και να διατεθούν κάποιοι πόροι, και στο τέλος στην σφαίρα μιας ακραίας πολιτικοποίησης που είναι ασφαλειοποίηση. Μέσα από διάφορες μελέτες, οι οποίες εμπλούτησαν την αρχική θεώρηση της σχολής της Κοπενχάγης, έχουμε καταλήξει πλέον στο συμπέρασμα ότι ισότιμα προσδιοριστικό ρόλο μπορούν να έχουν οι κοινωνικές και οι περιβάλλουσες συνθήκες, όπως το πολιτισμικό κεφάλαιο, δηλαδή το κύρος, το οποίο έχει ο δρόν ασφαλειοποίησης, ή ακόμα και η οριοθέτηση στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής δράσης άλλων παραγόντων. Περνώντας τώρα στο θέμα της παρουσίασης, δηλαδή τη σχέση μετανάστευσης και ασφάλειας, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο μπορούν να εκλειφθούν ως απειλή στις περιπτώσεις εκείνες, είτε για τη χώρα προέλευσης, είτε για τη χώρα υποδοχής, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το βασικό σύστημα αξιών τους έρχεται σε αντιπαράθεση με εκείνο της χώρας υποδοχής. Οπότε λέμε ότι μπορεί να είναι μια απειλή για την εθνοπολιτισμική ταυτότητα. Επίσης, σε περιπτώσεις που συνδέονται με θέματα κοινωνικο-οικονομικά, όπως η απασχόληση, ή κοινωνικές παροχές. Μια άλλη περίπτωση είναι το να τους εκλάβουμε ως μία απειλή για ζητήματα δημόσιας τάξης, δημόσιας υγείας, πολιτικής σταθερότητας. Η ασφαλειοποίηση της μετανάστευσης έχει ως αποτέλεσμα βέβαια και κάποιες ανεπιθύμητες συνέπειες, οι οποίες είναι μεταξύ άλλων ένα αδιάχυτο αίσθημα ανασφάλειας, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους ίδιους τους μετανάστες, το ενδεχόμενο να υπάρξουν παραβιάσεις συνταγματικών εγγυήσεων κατά την άσκηση κάποιων διοικητικών πρακτικών. Και αυτά θα ήθελα να τα δούμε και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικοποίηση του ζητήματος της μετανάστευσης, κυρίως αντιλαμβανόμαστε την περίοδο που αναδεικνύεται η σημασία των μεικτών ροών και οι δυνατότητες που υπάρχουν να γίνει κατάχρηση του συστήματος ασύλου.
Ιδιαίτερες ανησυχίες εκφράζονται για την εσωτερική ασφάλεια, την πολιτισμική ταυτότητα και το κοινωνικό κράτος. Στην πράξη, το βλέπουμε αυτό, την ανησυχία αυτή τη διάχυτη, τη βλέπουμε στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία διασυνδέθηκε με τις ανησυχίες για τη μετανάστευση και το πώς αντιμετωπίζεται αυτή ως απειλή, μέσω της πολιτικής ελέγχου συνόρων, η οποία ήρθε στο πιο έντονα στο προσκήνιο, λόγω της καθιέρωσης της εσωτερικής αγοράς. Θεσμοποιείται η ανησυχία για τη μετανάστευση στο πλαίσιο της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής με μία σειρά από καινούργια καθεστώτα, όπως την εισαγωγή νέων θεσμών και ιδεών, όπως την περίπτωση του τρίτου πυλώνα, στην καθιέρωση ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, καθώς επίσης και με την καθιέρωση κάποιων προγραμμάτων για την υλοποίηση αυτών. Η θεσμοποίηση παίρνει τη μορφή της εικονικής απομάκρυσης των συνόρων μέσω της πολιτικής θεωρήσεων εισόδου ή την περίπτωση της πολιτικής επιστροφής. Επίσης, μπορεί να πάρει τη μορφή μη λεκτικών πράξεων ασφαλειοποίησης, που βλέπουμε στην περίπτωση χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών για τον εξοπλισμό ή σε περίπτωση λογισμικών συστημάτων, όπως η βάση δεδομένων EURODAC, το VIS και το SIS. Στην περίπτωση τώρα της Ελλάδας, η μετανάστευση έχει εκλειφθεί σχεδόν από την αρχή της σύγχρονης μεταναστευτικής ιστορίας μετανάστευσης προς την Ελλάδα, ως απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εθνική και πολιτισμική ταυτότητα, την πολιτική σταθερότητα, αλλά και την οικονομική και κοινωνιακή κατάσταση. Παρατηρούμε ότι αυτό είναι εμφανές τόσο μέσα από λεκτικές πράξεις, ασφαλειοποίηση δηλαδή του ζητήματος, όπως την περίοδο ψήφισης του πρώτου νόμου το 1991 μέσα από τα πρακτικά της Βουλής, αλλά και γενικότερα από το δημόσιο λόγο. Επίσης, στο επίπεδο των μη λεκτικών πράξεων ασφαλειοποίησης, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή και κατανομή αρμοδιοτήτων στα εμπλεκόμενα υπουργεία. Κάποιες έτσι τυπικές συνέπειες αυτής της ασφαλειοποίησης είναι η αύξηση της συχνότητας των παρατηρούμενων αντιμεταναστευτικών συμπεριφορών και το γεγονός ότι πλέον η αντιμεταναστευτική ρητορική και συμπεριφορά είναι πολύ συχνό φαινόμενο και έχουμε και την είσοδο για πρώτη φορά πολιτικού κόμματος στη Βουλή με τέτοιου είδους ρητορική και συμπεριφορά. Εξυπακούεται ότι υπάρχει και μια διάχυτη ανασφάλεια τόσο στους μετανάστες όσο και στους πολίτες. Στο επίπεδο των στατιστικών δεδομένων, μέσα από έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, μπορούμε να αντλήσουμε διάφορα στοιχεία. Επί παραδείγματος, στη διαφάνεια αυτή, βλέπετε τις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση κατά πόσο θεωρείται την παρουσία προσώπων άλλων εθνικοτήτων ως αίτιο ανασφάλειας, στην οποία οι Έλληνες ερωτηθέντες απάντησαν σε 78% ότι τη θεωρούν όντως ένα παράγοντα ανασφάλειας, ενώ αντίθετα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ χαμηλότερο, στο 45%. Ωστόσο, οι Έλληνες ερωτηθέντες εξακολουθούν και θεωρούν τόσο τη χώρα μας όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ασφαλές μέρος για να ζουν. Απ' την άλλη όμως, η μετανάστευση για αυτούς δύναται να εμπλουτίσει την πολιτισμικά και οικονομικά την Ελλάδα μόνο σε ένα ποσοστό 32%. Τέλος, είναι αρνητική κατά 50% στην έλευση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, παρουσιάζοντας όχι ιδιαίτερα μεγάλη απόκληση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Καταλήγοντας μετά από αυτή την παρουσίαση σε δύο σημεία, θα έλεγα ότι η θεσμοποίηση, δηλαδή η καθιέρωση μόνιμα της θεώρησης ενός ζητήματος ως απειλής, δίνει τη δυνατότητα να νομιμοποιείται η μόνιμη λήψη εξαιρετικών μέτρων για την περιστολή του εικαζόμενου κινδύνου. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό συνεπάγεται εν πολλής αποδυνάμωση αυτού καθ' αυτού του θεσμού του ασύλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ακούγομαι. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Σαμπατάκου για την συνοπτική, ιδιαίτερως περιεκτική και εξαιρετικά χρήσιμη εισαγωγή. Νομίζω οι ομιλίες των
οι τοποθετήσεις των επόμενων ομιλητών θα κινηθούν περισσότερο στο επιχειρησιακό, υποθέτω, κομμάτι. Όλοι είναι ιδιαίτερως έμπειροι σε ζητήματα και έχουν εξαιρετικά βαθιά γνώση, επιχειρησιακή κυρίως, των ζητημάτων τα οποία θα... των ζητημάτων πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν. Να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Εσδρά. Είναι γνωστό σε όλους μας, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Να του ζητήσω αν είναι δυνατόν να κινηθεί στα πλαίσια των 10 λεπτών, για να έχουμε τη δυνατότητα ή να έχετε τη δυνατότητα να έχουμε μάλλον συνολικά όλη τη δυνατότητα κάποιων ερωτήσεων στο τέλος. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Βέβαια, τα ζητήματα αυτά όχι σε 10 λεπτά, ούτε σε 10 μέρες δεν μπορούν να ζητηθούν. Δύο λόγια καταρχήν για τον οργανισμό τον οποίον εκπροσωπώ. Ένας οργανισμός ο οποίος ήδη έχει 62 χρόνια λειτουργίας. Από ό,τι βλέπετε υπήρξε μια αύξηση τα τελευταία χρόνια μεγάλη και σε χώρες μέλη, αλλά και σε προγράμματα και σε λεφτά, σε προσωπικό. Αυτό δείχνει και το μεγάλο ενδιαφέρον παγκόσμια για τη μετανάστευση. Ελέξαν από τον κύριο Γενικό Γραμματέα ποιοι είναι οι λόγοι και λοιπά για τη μετανάστευση. Τα ξέρουμε όλοι. Αυτά που άκουσα προηγουμένως, πρέπει να πω ότι η Μεσογάρα είναι το 78% για μένα, όσο και να το φανταζόμουν, δεν το περίμενα να τα ακούσω. Αυτό πρέπει να μας δώσει μάλλον τροφή για σκέψη. Και που έχει να κάνει και με την παιδεία μας και με τα ΜΜΕ κλπ. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι μέσα στην ομιλία μου, αλλά το θεώρησα εμένα με σοκάριση τουλάχιστον. 78% είναι μεγάλο το νούμερο. Να δούμε τι γίνεται και με την διαχείριση των συνόρων, το οποίο είναι και το θέμα για το οποίο κλήθηκα να μιλήσω. Τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε, έτσι. Δισεκατομμύρια διελεύσεις παγκόσμια, την γενικότητα μετανάστευση σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, το διακρατικό έγκλημα, την κακοποίηση, τρομοκρατία, τις κλιματολογικές αλλαγές. Και τι πρέπει να βρούμε, μια ισορροπία για τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας, η οποία πρέπει να υπάρχει, προσώπων εμπορευμάτων και της ασφάλειας βεβαίως των σύνορων των κρατών. Τι κάνουμε εμείς σαν οργάνωση, παρέχουμε καθοδήγηση έτσι και εμπειρογνωμοσύνη μετά από όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα μέρη και επιτιμή και πλάτη της γης για την ενίσχυση των συστημάτων και τη διαχείριση των συνόρων. Υπάρχουν προγράμματα για την ενίσχυση ασφαλείας αλλά και την διαχείριση, διότι ας μην ξεχνάμε ότι πάντα μιλάμε για ανθρώπους κυρίως που μετακινούνται. Ανθρώπινους παράγων. Η ενίσχυση των πολιτικών μετανάστευσης, βεβαίως, είναι ένας από τους στόχους μας και το δρόμο διαχείρισης. Πώς μπορούμε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Καταρχήν, για μας η συνεργασία είναι το κυριότερο απ' όλα. Έχουμε κάνει και εδώ το γραφείο στην Ελλάδα πολλές προσπάθειες να φέρουμε σε επαφή όμορες χώρες, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, προκειμένου να υπάρχει μια επικοινωνία και μια συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι χειρίζονται τα θέματα αυτά στα σύνορα. Το λεγόμενο capacity building βέβαια είναι το ζητούμενο, να μπορούν να έχουν και τις δυνατότητες και τα μέσα τεχνολογικά, να μπορούν να βρουν να διακρίνουν τα προβλήματα, τα πλαστά χαρτιά, να υπάρχει επικοινωνία γενικότερη με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και όχι σε επίπεδο επιτελικό, αλλά τους ανθρώπους που βρίσκονται στα σύνορα, είτε σε επίπεδο μετανάστευσης, αλλά και σε επίπεδο αγαθών κλπ. Τελευταίο που είχαμε κάνει ήταν στην Κωνσταντινούπολη μια τριεθνή συνάντηση, η οποία πέραν των ανθρώπων που ήταν καλεσμένο και το Τελωνείο και οι ιατρικές ομάδες για θέματα ασθενειών κλπ. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη πρόοδος. Το ζητούμενο δεν είναι να υπογραφούν συμφωνίες και να βγάλουμε συμπεράσματα.
επίσημα, αλλά η ουσία ήταν να βρεθούν μεταξύ τους οι άνθρωποι οι οποίοι σε καθημερινή βάση αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και τα ίδια πράγματα. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές χρειάζεται μια άμεση επικοινωνία. Γίνεται κάτι, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει κάποιος ένα τηλέφωνο και να βρει τον συνάδελφο από την άλλη χώρα που είχε γνωρίσει στη συνάντηση αυτή πριν από κάποιο διάστημα και να συνεννοηθούν. Εγώ δεν λέω να αποφύγουμε τα επίσημα κανάλια κλπ. Αλλά για να γίνεται γρήγορα η δουλειά. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την παράνομη διακίνηση των ανθρώπων, όπου είναι ένα μεγάλο θέμα επίσης, το οποίο θα πρέπει να το δούμε με άλλο τρόπο. Γιατί πραγματικά αντιμετωπίζοντας την καταστολή, μάλλον με καταστολή, αγνοούμε ανθρωπιστικά προβλήματα, όπως είναι η διακίνηση των ανθρώπων, πώς γνωρίζετε όλοι. Δεν είναι κάτι που επιλέγει κάποιος να κάνει, αλλά το επιλέγουν κάποιοι άλλοι γι' αυτόν. Πωλείται, ενοικιάζεται, έτσι. Η σύγχρονη δουλειά. Είχα ξεχάσει να γυρνώ τα slides. Κάπου εδώ πρέπει να είμαι. Λοιπόν, ενίσχυση επιχειρησιακής ικανότητας σε συνολικά σημεία. Ενίσχυση συστημάτων και διαδικασιών ενίσχυση των συνόρων και επίτευξη της ορισμένης εργασίας, αυτό που αναφέρθηκα προηγουμένως. Χρειάζεται λοιπόν κατάρτιση των υπαλλήλων διαχείρισης εξουσίας των συνόρων, βελτίωση της ικανότητας των κρατών, πρόοδηση δημιουργίας των εθνικών και περιφερειακών δομών εκπαίδευσης κλπ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά. Απλώς πρέπει ορισμένες φορές να τα οριοθετούμε και τα οργανώνουμε για να μπορούμε να ακολουθήσουμε έτσι μια μπούσουλα και μια λίστα. Η διαχείριση διαδικασία αναγνώρισης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μεγάλο πρόβλημα με τα πλαστογραφημένα ταξιδιωτικά έγγραφα. Το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά και στα αεροδρόμια και στα σύνορα. Χρειάζονται και τα μηχανήματα τα σύγχρονα, χρειάζεται και η εκπαίδευση, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε την πλέον πολύ καλή δουλειά που δημιουργείται, που κάνουν οι πλαστογράφοι. Αναφέρθηκε ο Υπουργός προηγουμένως για το τρίπτυχο. Πρόληψη. Πώς λένε, ένταξη και επιστροφές. Εμείς συμβάλλουμε τώρα κυρίως στο τρίτο, σε επιστροφές. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση. Είναι δεδομένο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν στη χώρα μας χωρίς κανένα έγγραφο. Είναι αυτό που λέμε δεν υπάρχουν, ανύπαρκτοι. Αυτό έχει δύο προβλήματα. Πρώτον, φυσικά δεν μπορούν να ενταχθούν με κανέναν τρόπο, παρά μόνο με κάποιο έτσι, παράνομο, αυτό που λέγαμε κάποτε μαύρη εργασία κλπ. Και κατά δεύτερον, είναι προϊόντα εκμετάλλευσης οποιοδήποτε. Η λύση για μας αυτή τη στιγμή, και αυτό κάνουμε, είναι οι εθελοντικές επιστροφές. Και κάποιος θα μου πει, μα είναι ανθρωπιστικό αυτό, βεβαίως είναι. Διότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί, ούτε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα πλέον μπορούν να πάνε όπως παλαιότερα και σωστά, εάν θέλουμε να είμαστε στο Σέγγεν, έτσι θα πρέπει να είναι. Ούτε εδώ βεβαίως μπορούν να επιβιώσουν, όχι μόνο γιατί δεν έχουν νόμιμα έγγραφα, αλλά και το ότι λόγω της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει δυνατότητα να βρουν έστω και μια δουλειά στη μαύρη εργασία. Και προφανώς βρίσκονται παγιδευμένοι στη χώρα. Κυριολεκτικά παγιδευμένοι. Τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Εάν τους δώσουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα τους με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια, νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση. Είναι αυτό που λέμε ένα win-win επικερδής για όλους κατάσταση. Αυτό λοιπόν κάνουμε και εμείς. Και έτσι λοιπόν έχουμε την καθημερινά έξω από το γραφείο μας ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να εγγραφούν προκειμένου να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στη χώρα τους. Τους βοηθάμε σε όλα. Από το να ταυτοποιηθούν, δηλαδή να βρουν μια ταυτότητα σε συνεργασία με τις πρεσβείες και τα προξενία, μέχρι
και να περάσουν τα εκλογικά αποτυπώματα σε συνεργασία με την αστυνομία για να δούμε αν έχουν κάνει κάποιο έγκλημα ή αν έχουν, εν πάση περιπτώσει, καταδικαστεί για κάτι όσο βρισκόντουσαν στην Ελλάδα. Και εφόσον αυτό είναι εντάξει, προχωράμε στην έκδοση εισιτηρίου. Τους δίνεται και κάποιο οικονομικό βοήθημα, 300 ευρώ το άτομο, προκειμένου να βρουν να ξαναβρουν τη ζωή που αφήσανε πίσω στη χώρα όταν φύγανε. Ξέρω ότι δεν είναι πολλά, αλλά πάση τόσο είναι ένα βοήθημα. Γι' αυτό και λέω μια αξιοπρέπεια η επιστροφή. Και κάποιοι από αυτούς έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν ένα πρόγραμμα επανεκατάστασης, να βρουν και μια εργασία, ώστε και για μένα αυτό θεωρώ ότι είναι και η πεμπτουσία του προγράμματος των επιστροφών, διότι δεν στέλνει απλά κάποιον απλώς πίσω, αλλά του δημιουργεί και τις συνθήκες να ζει στη χώρα του, που έτσι ώστε να μην είναι, να αλλάξει η ζωή την οποία στην ουσία άφησε όταν έφυγε από τη χώρα του. Μερικά στατιστικά στοιχεία. Έχουμε πραγματοποιήσει από τότε που πρωτοξεκινήσαμε το 2011 17.725 εγγραφές, δηλαδή γύρω στα 18.000 άτομα έχουν έρθει στο γραφείο μας. Επαναλαμβάνω, οικειοθελώς, από μόνοι τους. Δεν βγήκαμε εμείς έξω να τους βρούμε. Ήρθαν αυτοί στο γραφείο όταν μάθανε για το πρόγραμμα. Από αυτούς, κοντά στις 11.000 έχουν ήδη επιστρέψει στην πατρίδα τους. Και βεβαίως αυτό που ανέφερα, η τρίτη δράση που είναι η κοινωνική επανένταξη, είναι το μικρότερο νούμερο, διότι πρέπει να σας πω ότι είναι μια πολύ ακριβή διαδικασία. Κοστίζει πάρα πολλά λεφτά και μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε για πολλούς, για όλους, αλλά δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Να πω μόνο ότι όλο αυτό το πρόγραμμα γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επιστροφών, European Return Fund, το οποίο ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ βεβαίως γίνεται συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τη χρηματοδότηση 75% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 25% του ελληνικού κράτους. Το πήρα τροχάδι μου, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι ερώτηση έχετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πραγματικά, κύριε Ζδρά. Κινηθήκατε απολύτως στα πλαίσια. Και άκουσα και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε συχνά την εντύπωση, όσοι μελετούμε το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης, θεωρούμε εκ προημίου ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στις δράσεις. Άκουσα με χαρά σήμερα ότι υπάρχει μια σύνδεση στο τρίπτυχο που μας ανέφερε αρχικά ο Γενικός Γραμματέας, αποτροπή, άσυλο, επιστροφή, μία συγκεκριμένη δραστηριότητα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, που αφορά το τελευταίο ζήτημα, με εξαιρετικά αποτελέσματα, τουλάχιστον με βάση τα νούμερα που μας δώσατε, όσον αφορά το θέμα των εθελοντικών επιστροφών, σε αυτό αναφέρομαι, η αναφορά σας 17.000 περίπου εγγραφές και περισσότερες από 10.000 αναχωρήσεις ήδη, είναι πραγματικά μια επιτυχία. Κυρίως όμως αναδεικνύει την δυνατότητα που υπάρχει για αυτή την διασύνδεση, την αναγκαία διασύνδεση ανάμεσα στις επιλογές της κεντρικές μιας κυβέρνησης και των δράσεων ενός οργανισμού όπως ο δικός σας. Να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Θεόδωρο Κωστή, δόκτωρα Θεόδωρο Κωστή, είναι συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ονομάζομαι Θεόδωρος Κωστής, διδάσκω επισυμβάσεις Σχολείου Ευελπίδων στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες. Εργάζομαι στην Αρχή Διασφάλισης και Επιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ανήκω στην ερευνητική ομάδα του καθηγητή κύριου Νικήτα Νικητάκου, όπου ασχολούμαστε και με τεχνικά μέσα, με το πεδίο των τεχνικών μέσων για τον συνοριακό έλεγχο. Θα ήθελα να δώσω ένα στίγμα για τις δύο μεγάλες κατηγορίες που μπορούμε να διαιρέσουμε τον τύπο του συνοριακού ελέγχου, πώς μπορούμε να ελέγξουμε
ποια φυσικά πρόσωπα ή ακόμα φυσικά και εμπορεύματα διέρχονται τα σύνορα μιας επικράτειας. Η πρώτη είναι η λεγόμενη ελεγχόμενη ροή. Είναι μια ροή από την οποία το φυσικό πρόσωπο ή το εμπόρευμα περνάει από κάποιο σημείο ελέγχου, κάποιο σημείο που έχει την εξουσία, την ιδιότητα, την εκπαίδευση για να μπορέσει να πιστοποιήσει ότι αυτό το φυσικό πρόσωπο που έρχεται μέσα μπορεί να το κάνει ή το εμπόρευμα, ότι είναι ασφαλές, ότι μπορεί να εισέλθει στη χώρα. Αυτό είναι τα τελωνία και καθώς βλέπουμε στην... χρειάζονται μεγάλες εγκαταστάσεις, χρειάζεται τεχνολογία, χρειάζεται εκπαίδευση προσωπικού και είναι μια φυσικά οργάνωση που πρέπει να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, πρέπει να έχει σχέδια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε κάποια καταστροφή, σχέδια τους ώστε να υπάρχει είτε η φυσική καταστροφή είτε η καταστροφή δεδομένων. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ελεγχόμενη ροή. Η διαφορά με την άλλη είναι η ανεξέλεγκτη ροή, αν μπορούσαμε να τη θέσουμε ή αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε λίγο πιο, αν θέλετε, η νόμιμη ροή, δηλαδή κάποιο φυσικό πρόσωπο ή εμπόρευμα θέλει να περάσει και να δείξει την ιδιότητά του και να κριθεί από μια χώρα αν είναι νόμιμο να περάσει, και η παράνομη ροή, αν θέλετε, δηλαδή κάποιο πρόσωπο δεν θέλει να ελεγχθεί από, από κάποιο συνοριακό έλεγχο και να περάσει κάποια σύνορα. Βλέπουμε αμέσως την τεράστια διαφορά, ότι ενώ έχουμε μια τεράστια οργάνωση στην πρώτη περίπτωση, στη δεύτερη περίπτωση έχουμε περιοχές οι οποίες είναι χερσαίες, περιλαμβάνουν βουνά, περιλαμβάνουν περάσματα, περιλαμβάνουν θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν κάποιο σημείο ελέγχου, οι οποίες είναι δύσκολο να μπορέσουν να ελεγχθούν και στις οποίες πρέπει ο έλεγχος να πάει εκεί, ούτως ώστε να ελέγξει κάποιο συμβάν. Άρα λοιπόν, ας αναλύσουμε λίγο ελεγχόμενη ροή. Έχουμε τον συμβατικό και τον αυτοματοποιημένο έλεγχο εισόδου. Ο συμβατικός έλεγχος είναι με τα διαβατήρια, αν θέλετε, της παλιάς γενιάς ή παλιάς τεχνολογίας, που ήταν ένα ταξιδιωτικό έγγραφο που δεν έχει καμία ηλεκτρονική μέσα πληροφορία. Έχει κάποια φωτογραφία του φυσικού προσώπου ή του τιμολογίου που θέλει να εισέλθει στη χώρα. Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος εισόδου είναι μια καινοτομία που έχει μπει στην τελευταία δεκαετία στο συνοριακό έλεγχο, με διαβατήρια τα οποία έχουν περισσότερα στοιχεία μέσα για το φυσικό πρόσωπο, τα οποία είναι σε ηλεκτρονική μορφή και μπορούν να ελεγχθούν πολύ πιο γρήγορα με ηλεκτρονικά συστήματα από κάποιο συμβατικό έλεγχο. Άρα λοιπόν, έχουμε επαυξημένες δυνατότητες του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας των ταξιδιωτικών εγγράφων, είτε για φυσικά πρόσωπα, είτε για εμπορεύματα. Η τεχνολογία αυτών των εγγράφων θα την αναλύσουμε λίγο καλύτερα στην επόμενη καρτέλα. Έχουμε το συμβατικό έλεγχο εισόδου με τα διαβατήρια που είχαμε πει, που δεν περιέχουν κάποια πληροφορία. Έχουμε τα διαβατήρια τα οποία έχουν μεν κάποια περισσότερη πληροφορία μέσα, αλλά δεν έχουν αυτοματοποιημένο έλεγχο εισόδου, δηλαδή πάντα ακόμη χρειάζεσαι κάποιο φυσικό πρόσωπο τους ώστε να μπορέσει να κοιτάξει αν οι πληροφορίες, ακόμα και οι ηλεκτρονικές πληροφορίες που βρίσκονται μέσα στο χάρτινο διαβατήριο, είναι σωστές. Αλλά έχουμε ακόμα και μια καινοτομία που έχει μπει, για παράδειγμα, στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι πρωτοπόρος σε αυτά τα συστήματα, όπου έχεις ηλεκτρονικές πύλες, όπου βάζεις πάνω το διαβατήριό σου, το διαβατήριο διαβάζεται από την ηλεκτρονική πύλη και ανάλογα ανοίγουν αυτόματα οι πόρτες ή υπάρχει κάποια κλίση για κάποιον εξουσιοδοτημένη αρχή να έρθει να ελέγξει γιατί δεν άνοιξαν οι πύλες. Τα διαβατήρια που έχουν αυτή την ιδιότητα έχουν ένα ειδικό σήμα, το οποίο είναι αυτό το κόκκινο με το σήμα του chip στη μέση, που σημαίνουν ότι αυτά τα διαβατήρια έχουν αυτή την ιδιότητα. Ας πάμε στην ανεξέλεγκτη ροή, που πιο πολύ με αυτό ασχολούμαστε, με τον κύριο Νικητάκο. Ειδικά στην Ελλάδα, η μορφολογία και η φυσιολογία της χώρας μας
είναι τέτοια που έχουμε, π.χ. θαλάσσιες περιοχές που έχουν πάρα πολύ κοντινές παραλίες. Έχουμε περάσματα μέσα σε βουνά, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Για παράδειγμα, καθώς βλέπετε εδώ πέρα, η Χίος απέχει πάρα πολύ λίγο από την Τουρκία. Και επίσης έχουμε και πάρα πολλά νησιά, καθώς θα δούμε σε λίγο, τα οποία είναι στην ίδια μορφολογία και κατάσταση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αμέσως χρειαζόμαστε πάρα πολύ έμψυχο προσωπικό και πάρα πολύ μεγάλη τεχνολογία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο. Σε αυτό συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο το ΚΕΜΕΑ, η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Προστασίας Πολίτη, η Frontex, το Λιμενικό Σώμα και καθώς βλέπετε υπάρχουν τρία κύρια σημεία. Το ένα είναι στην Ελλάδα, το ένα είναι εδώ πέρα στην Αλγερία νομίζω και πιο εδώ απέναντι από την Ισπανία που είναι τα κύρια μέρη τα οποία μπορεί να περάσει, που προσπαθεί να περάσει αυτή η ανεξέλεγκτη ροή. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τον έλεγχο, η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ, αλλά χρειαζόμαστε μεγάλη έρευνα για αυτό το θέμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόνομα αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να επιτηρούν μεγάλες θαλάσσιες περιοχές και να μας δίνουν στοιχεία μέσω συστημάτων ραντάρ ή μέσω ηλεκτροοπτικών αισθητήρων, έτσι ώστε το ραντάρ να μπορέσει να μας δίνει μια εικόνα της μεγαλύτερης απόστασης για το τι συμβαίνει και ο ηλεκτροοπτικός αισθητήρας να μπορέσει να μας δώσει μια κοντινότερη απόσταση και μια καλύτερη εικόνα, αν θέλετε, για το τι μπορεί να συμβαίνει σε κάποια θαλάσσια περιοχή ή σε κάποια χερσαία περιοχή. Επίσης, μας βοηθάει πάρα πολύ και η τεχνολογία να διαχωρίσουμε ποια είναι τα νόμιμα, για παράδειγμα, σκάφη, που είναι σε μία ορισμένη στιγμή σε κάποιο σημείο, από κάποιο σκάφος που δεν δίνει κάποιο στίγμα ότι ανήκει σε κάποια ελεγχόμενη κατάσταση. Άρα, λοιπόν, μπορούμε να έχουμε συστήματα τα οποία μας δίνουν πληροφορίες για την ταυτότητα ενός νόμιμου πλοίου, το οποίο βγάζουμε από τον έλεγχο και μπορούμε έτσι να μειώσουμε το κόστος και το χρόνο απόκρισης για κάποιο έλεγχο. Επίσης, μπορούμε να έχουμε και συστήματα που να ελέγχουν υποθαλάσσια για στίγματα πλοίων που έρχονται, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε σόναρ και ηχοακουστικές διατάξεις που μπορούν να ακούσουν τις χαμηλές συχνότητες που κάνουν τα πλοία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το λεγόμενο information fusion, δηλαδή να μπορέσουμε να ενώσουμε όλες τις πληροφορίες που παίρνουμε για μια επιχειρησιακή κατάσταση και έτσι να έχουμε την καταστατική επίγνωση, δηλαδή το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή επιτήρησής μας. Επίσης, μία ιδιαιτερότητα των θαλασσίων, της θαλασσίας επιφάνειας με τη χερσαία επιφάνεια είναι ότι η θαλάσσια επιφάνεια έχει μεγάλο κόστος για να μπορέσεις να την ελέγξεις, ενώ η χερσαία επιφάνεια έχει κάποιο ορισμένο κόστος, αν θέλετε. Για παράδειγμα, σε μία χερσαία επιφάνεια μπορούμε να έχουμε ένα φράχτη, ο οποίος από τη στιγμή που θα μπει είναι εκεί. Αλλά στις θαλάσσιες περιοχές πρέπει να έχουμε κινητά μέρη, δηλαδή σκάφη, ανθρώπους πρέπει να πάνε εκεί. Είναι και επίσης οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την ύπαρξη ενός φράχτη, δηλαδή ένας δυνατός άνεμος δεν θα μπορέσει να του κάνει μεγάλη ζημιά, ενώ φανταστείτε να υπάρχει μια τεράστια θαλασσοδαραχή, πόσο δύσκολο είναι να βγει ένα λιμενικό περιπολικό σκάφος για να κάνει τη δουλειά. Μία λύση για την επιτήρηση αυτής της θαλάσσιας επιφάνειας θα είναι να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι λεγόμενες έξυπνες σημαδούρες, οι οποίες είναι σημαδούρες οι οποίες περιέχουν απάνω συστήματα ραντάρ, περιέχουν συστήματα σόναρ, περιέχουν ηλεκτροπτικά συστήματα τηλεόρασης, που να μπορούν να επιτηρούν κάποια περιοχή χωρίς μεγάλο κόστος σε ανθρώπινη δύναμη και επίσης χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο κάποια ανθρώπινη ζωή, γιατί καθώς είπαμε μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη θαλασσοδοραχή και να είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιτήρηση. Άρα λοιπόν, τα συμπεράσματα αυτής της ομιλίας είναι ότι και οι δύο ροές είναι πάρα πολύ σημαντικές στην τεχνολογία. Και οι δύο ροές χρησιμοποιούν
την τεχνολογία στα μέγιστα, για παράδειγμα, στην ελεγχόμενη ροή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν το φυσικό πρόσωπο ή το εμπόριο που μένει μέσα είναι σωστά, είναι νόμιμα τα έγγραφά του, είναι πραγματικά. Στην ανεξέλεγκτη ροή, ο ηλεκτρονικός αυτοματισμός είναι ένα τεράστιο πεδίο έρευνας που πρέπει να αναζητηθεί και να πρέπει να γίνει μια μεγάλη επένδυση σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να έχουμε ωφέλειες και στον πολιτικό τομέα, αλλά καθώς βλέπετε και στο στρατιωτικό τομέα, γιατί όλα αυτά έχουν τεράστια εφαρμογή σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κωστή για την το overview, θα λέγα, την δυνατότητα που μας έδωσε να στους λιγότερο σχετικούς με τα ζητήματα της τεχνολογίας και της εξέλιξής της να αποκτήσουμε μια εικόνα των συνεχώς αυξανόμενων δυνατοτήτων προσφέρει η τεχνολογία στο ζήτημα του ελέγχου τόσο των χερσαίων όσο και των θαλασσίων συνόρων. Να περάσω, να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Γρηγόρη Αποστόλου για μια παρουσίαση που υποθέτω θα είμαι στην καρδιά πια των ζητημάτων. Ο κύριος Αποστόλου είναι από το ξεκίνημα, θα έλεγα, της Frontex το 2005 στην υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στο τμήμα επιχειρήσεων, ειδικότερα στο τμήμα επιχειρήσεων στα χερσαία σύνορα. Και βεβαίως είναι και ένας αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας με πολύχρονη εμπειρία. Το τελευταίο διάστημα, όπως βλέπω, έχει οριστεί από τη Frontex ως σύντονη της επιχείρησης Rabbits. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ χρήσιμα όσα θα ακούσουμε. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καταρχήν, ήδη είπατε ότι είμαι στη Frontex από την αρχή της, στο επιχειρησιακό τμήμα. Ήμουν επικεφαλής συντονιστής επιχείρησης Rabbit το 2010. Ήταν η μοναδική, τουλάχιστον μέχρι τώρα, είναι η μοναδική τέτοια επιχείρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι πάντα χαρά μου να είμαι με συναδέλφους που έρχομαι από την αστυνομία, όπως είπατε, παρότι έχω αποστατευτεί πέρυσι. Αλλά είναι ιδιαίτερη χαρά μου να είμαι πάντα με συναδέλφους, συμμαθητές και συνεργάτες που έχουμε συνεργαστεί είτε στους κόλπους της αστυνομίας είτε σε διάφορες επιχειρήσεις υπό το συντονισμό της Frontex. Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση, είναι στα αγγλικά, αλλά την παρουσίαση θα την κάνω στα ελληνικά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σε όλες τις διαφάνειες για εξοικονόμηση χρόνου. Κάποια πολύ βασικά πράγματα σε ό,τι αφορά την Frontex σαν οργανισμό και θα εστιάσω το ενδιαφέρον μου στις δραστηριότητες της Frontex στην Ελλάδα. Η Frontex δημιουργήθηκε το 2005 και ήρθε σαν μια λύση για την ανάγκη που διαπίστωσαν τα κράτη-μέλη για συντονισμό, επιχειρησιακό συντονισμό των επιχειρησιακών μέτρων που λάβαναν στα εξωτερικά τους σύνορα. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω εδώ και να τονίσω είναι ότι η Frontex δεν υποκαθιστά τις αρχές των κρατών μελών, αλλά βοηθά τις αρχές αυτές ώστε να επιτελέσουν το έργο τους. Σημασία μεγάλη για μας, και θα το αναλύσω περισσότερο και με παραδείγματα αργότερα, είναι όχι μόνο να έχουμε άμεσα από τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, αλλά κυρίως και μέσω των επιχειρήσεων και μέσα από στοχευμένες δράσεις, να επιτύχουμε την δημιουργία υποδομών, το περίφημο capacity building, αναφέρθηκε προηγουμένως και από τον κύριο Ισδρά, ώστε τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα όσο το δυνατόν από μόνα τους. Το mandate της Frontex, κοινές επιχειρήσεις, ανάλυση κινδύνου. Όλες οι επιχειρήσεις, όλες οι δράσεις της Frontex στηρίζονται στην ανάλυση κινδύνου. Εκπαίδευση, εδώ να διευκρινίσω ότι δεν παρέχει βασική εκπαίδευση, αλλά εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις. Έρευνα και τεχνολογία. Επίσης, δεν αναπτύσσει η ίδια την έρευνα και την τεχνολογία, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενημερώνει τα κράτη-μέλη.
Δεξαμενή πόρων τεχνικών μέσων και, προσωπικού. Δεν διαθέτει για την ώρα δικό της προσωπικό, επιχειρησιακό και δικά της τεχνικά μέσα. Επιστροφές, κοινές επιχειρήσεις επιστροφών. Εξωτερικές σχέσεις, μηχανισμός άμεσης αντίδρασης, η επιχείρηση Rabbit, όπως ανέφερα προηγουμένως, και μια πλατφόρμα για την, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι κοινές επιχειρήσεις που διοργανώνει η Frontex γίνονται πάντα σε συνεννόηση και σε, και σε συμφωνία με τα κράτη-μέλη όπου λειτουργούν, όπου γίνονται οι κοινές επιχειρήσεις. Και το επιχειρησιακό σχέδιο είναι, ας το πούμε, μια έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών συν των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η δομή της Frontex, ο εκτελεστικός διευθυντής και αναπληρωτής του, πάνω πάνω βλέπετε το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι το κυβερνόν όργανο της, του οργανισμού, και διάφορες, διευθύνσεις. Λίγο πολύ είναι τα ίδια σε όλους τους οργανισμούς, το capacity building, το operational, που για μένα είναι η καρδιά της Frontex και το administration. Το Διοικητικό Συμβούλιο, 25 κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και 2 ψήφοι από την Commission, από την Επιτροπή. Και ερχόμαστε σε ό,τι αφορά την δράση στην Ελλάδα. Το 2010 δημιουργήθηκε το FOO, Frontex Operational Office, στον Πειραιά. Ξεκίνησε και είναι ακόμη σαν πιλωτικό πρόγραμμα. Αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο να δημιουργηθεί αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα με στόχο να δούμε αν λειτουργήσει αυτή η δομή και, αφού αξιολογηθεί, αν θα συνεχίσει και μάλιστα αν θα δημιουργηθούν και άλλα σχετικά γραφεία, ίδια γραφεία σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι επί αξιολόγηση, αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή, steering committee, και τέλος του 2013 θα ληφθεί μια απόφαση για την συνέχιση ή μη του προγράμματος αυτού. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι βρίσκεται στον Πειραιά, αλλά η δευκή αρμοδιότητα είναι σε 4 κράτη-μέλη, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Μάλτα και την Κύπρο. Όσον αφορά τις αποφάσεις, οι βασικές, οι στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται από το Αρχηγείο, από τη Βαρσοβία. Το Γραφείο δεν έχει καμία δικαιοδοσία να κάνει δικά του προγράμματα, δεν έχουμε δικές μας επιχειρήσεις δηλαδή, αλλά ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε την εφαρμογή των, επιχειρησιακών κατά κανόνα ενεργειών, δραστηριοτήτων της Frontex, αλλά και ό,τι άλλη δραστηριότητα στο χώρο αυτό οργανώνεται, συντονίζεται ή υποβοηθείται από την Frontex. Εδώ βλέπετε μια σειρά επιχειρήσεων που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο Ποσειδώνας στα Χερσαία, στα ελληνοτουρκικά σύνορα και στα βουλγαροτουρκικά. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι φιλοξενούσες χώρες. Συγγνώμη, η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι φιλοξενούσες χώρες. Η επιχείρηση Ποσειδώνας Θαλάσσια, επίσης στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα, αλλά επίσης περιλαμβάνει επιχειρησιακές περιοχές γύρω από την Κρήτη και στα Ιόνια νησιά για τις ροές που έρχονται απευθείας από Τουρκία ή Βόρειο Αφρική. Focal points είναι συγκεκριμένα σημεία, θα τα έλεγα hot spots, στα Χερσαία ή στα αεροδρόμια. Και το Άτικα, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει εδώ και 3 χρόνια και σκοπό έχει τη δημιουργία υποδομών στις επιστροφές. Και με αυτές τις δύο διαφάνειες θα κλείσω, αλλά για μένα είναι το, σημαντικότερο που έχω να πω σήμερα. Πέρα από τις επιχειρησιακές αρμοδιότητες, οι οποίες βεβαίως είναι η κύρια ενασχόληση του γραφείου, γι' αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε όχι μόνο το γραφείο στην Ελλάδα, αλλά και η Frontex, να συντονίζει τα επιχειρησιακά μέτρα και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Αλλά πέρα από αυτό όμως, υπάρχει μια, μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων που πρέπει να υποστηρίζουν όλες αυτές τις δραστηριότητες
και βεβαίως είναι στενά συνδεδεμένες με την αντιμετώπιση της, με τον έλεγχο των συνόρων. Όσον αφορά τις επιχειρησιακές αρμοδιότητες που είναι προφανείς, βοηθάμε στο συντονισμό των συνοριακών ελέγχων στα νομοθετημένα σημεία και βεβαίως στην επιτήρηση των χερσαίων, των θαλασσίων συνόρων. Εκεί που πρέπει να μείνω είναι το debriefing και το screening. Αυτοί είναι νέοι όροι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ήταν άγνωστα. Το debriefing είναι συνεντεύξεις σε εθελοντική βάση από τους μετανάστες που εντοπίζονται, με σκοπό την άντληση περισσότερων πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα κυκλώματα. Πληρωμές, διαδρομές, επαφές και ό,τι άλλο μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερο προγραμματισμό τόσο σε τακτικό επίπεδο, στην οργάνωση επιχειρήσεων, αλλά και σε επίπεδο ανάλυσης κινδύνου. Το screening, αυτό που εννοούμε εμείς screening, είναι η διαδικασία αναγνώρισης των πραγματικών υπηκότητων μέσω συνεντεύξεων με τη βοήθεια διερμηνέων να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την πραγματική υπηκότητα και βεβαίως αυτό να συνεισφέρει στην δυνατότητα επιστροφής. Εκεί που θέλω να δώσω περισσότερη βάση είναι ότι πριν 2 χρόνια, όπως είπα, αυτοί οι όροι ήταν άγνωστοι. Δεν υπήρχαν Έλληνες screeners και debriefers. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες screeners και οι debriefers θεωρούνται από τους καλύτερους στην Ευρώπη, γιατί βεβαίως έχουν και την καθημερινή τριβή, την καθημερινή εμπειρία, αφού για χρόνια η Ελλάδα συνεχίζει να είναι ένα από τα κύρια σημεία εισόδου, παράνομης εισόδου. Capacity building activities, δημιουργία υποδομών σε όλους τους τομείς, στις επιστροφές. Έχουμε εκπαιδεύσει, όπως είπα, screeners, προκειμένου να αναγνωρίζουν τις πραγματικές επικότητες. Έχουμε εκπαιδεύσει συνοδούς σε κοινές πτήσεις επιστροφών. Βοηθούμε με διάφορους τρόπους την καλύτερη συνεργασία με πρεσβείες τρίτων χωρών για την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια οι επιστροφές, οι απόλυτοι αριθμοί στις επιστροφές στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πολύ. Χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω ότι πριν 1-2 χρόνια οργανωνόταν μία κοινή επιστροφή, μία κοινή πτήση επιστροφών κάθε μήνες, κάθε 6 μήνες, και τώρα είναι περίπου 2 το μήνα, που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο ακόμη και στην διαχείριση και στην προετοιμασία αυτών. Επιστροφές επίσης, για μας είναι σημαντικό ότι αυξάνεται ο αριθμός των εθελούσιων επιστροφών και μάλιστα και σε αυτό προσπαθούμε, χωρίς να είναι ο χώρος μας, να βοηθήσουμε με την έννοια να αναγνωρίσουμε τις συνεντεύξεις που κάνουμε ούτως ή άλλως με μετανάστες, ποιοι επιθυμούν να επιστρέψουν και θεωρώ στη χώρα τους. Και τελευταίο, βλέπετε ένα σημείο, την καλύτερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το θεωρώ σημαντικό, μετά από πίεση της Κομισιόν και κάποιων κρατών μελών, πέρυσι στις αρχές του χρόνου το γραφείο μας ανέλαβε και αυτή την υποχρέωση εισαγωγικά να βοηθήσει την Ελλάδα να μπορεί να απορροφά καλύτερα κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία, κυρίως το επιστροφών και το εξωτερικών συνόρων. Δεν έχουμε εμείς το mandate να διαχειριστούμε αυτά τα κονδύλια, αλλά αυτό που κάνουμε είναι βοηθάμε στις τεχνικές προδιαγραφές, στην κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών που μπορεί να κρατήσουν και 1 και 1,5 χρόνο και να καθυστερήσουν ένα πρόγραμμα. Στην αναγνώριση των, αναγκών σε μέσα, σε προσωπικό, σε profile κλπ. Και τέλος, εκτός από την συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που είναι προφανές, για παράδειγμα τον ΕΑΣΟ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, την Επιτροπή, την Task Force για την Ελλάδα, την Europol, την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κλπ. Συνεργασία με τρίτες χώρες και ειδικά στην περίπτωση αυτή συνεργασία με την Τουρκία.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας σε τοπικό επίπεδο, στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα. Υπάρχουν μηνιαίες συναντήσεις. Θεωρώ ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό αυτή τη στιγμή, επιμένω, σε επιχειρησιακό επίπεδο. Συμμετέχουμε και εμείς σε αυτές τις συναντήσεις με το καθεστώς του παρατηρητή. Αυτό που μπορώ να πω ότι υπάρχει τρομερή βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν. Σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι πολύ καλύτερες οι σχέσεις, ανταλλάσσουν πληροφορίες. Υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλη αντίδραση από την τουρκική πλευρά, τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, όσο και σε πραγματικά περιστατικά, όταν εντοπίζονται άτομα, διακινητές, η τουρκική πλευρά αντιδράει αρκετές φορές, κάτι που δεν συνέβαινε με το παρελθόν. Και θεωρώ ότι, τουλάχιστον από την εμπειρία μου και από αυτά που ακούω και από την ελληνική πλευρά, ότι η παρουσία της Frontex στην περιοχή αυτή συνέβαλε εξαιρετικά για την αντίδραση αυτή της, από πλευράς Τουρκίας. Αυτά σε πολύ γενικές γραμμές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γρηγορίου. Τον κύριο Γρηγόρη Αποστόλη, με συγχωρείτε, για την παρουσίασή του. Είναι χρήσιμο, νομίζω, να αναδείξουμε την τελευταία παρατήρησή του για το εξαιρετικά θετικό κλίμα που φαίνεται να διαμορφώνεται τουλάχιστον σε επιχειρησιακό επίπεδο όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ Frontex και τουρκικών αρχών και μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας σε ζητήματα διαχείρισης συνόρων. Και βεβαίως την παρουσίασή του σε σχέση με τις δύο κεντρικές, θα έλεγα, δραστηριότητες της Frontex, της λεγόμενης operational activities και capacity building activities. Να δώσω το λόγο, let me turn it to English, last but not least, Mr. Graham Jones, is going to be our last speaker. Mr. Jones, who has a worth noting, I should say, academic background, also in applied criminology and international crime, is now, he has been an operational director for the United Kingdom Immigration Service, and he is now an advisor to various global clients on policing, immigration and counter-terrorism matters. Good. Kalimera. My knowledge of the Greek language is very limited, therefore I'm afraid I will be delivering it in English, for which I'm very grateful for the support of the translators. Thank you very much for the opportunity to address such an esteemed audience of interested people and experts in this very controversial subject. What I want to do for the next 10 minutes is discuss something different for you of how the use of small manned aircraft opens up significant opportunities for cost-effective and flexible support to surveillance and surveying opportunities outside of the military arena. Now that can range from land or maritime law enforcement operations, serious crime, illegal immigration, observing gatherings of people, supporting action in environmental management and control. Whilst I'm talking to you, you'll see some videos playing. The first demonstrates the capabilities of one of our preferred platforms, the TECNAM MMA, multi-mission aircraft. Very versatile aircraft, and we recently facilitated a successful trial of the aircraft with the police in the UK. Hopefully the technical people... Can we play the videos? Right, okay. The second part of the video will show footage from the trial we conducted using this aircraft with the Hellenic Police and Frontex on the Greek-Turkish border in Alexandroupolis in October last year. This footage was broadcast in real time to the local police control, the law enforcement officials in Alexandroupolis, and simultaneously to locations in Athens, Warsaw, and the UK via secure internet link to computers
but also to handheld devices, including the iPhone and the iPad. That was achieved using technology that we brought with us that linked seamlessly into the law enforcement infrastructure through a managed service. Most of the pictures you'll see were from the trial were taken at a height of about 1.5 kilometres, sort of 5,000 feet, up to 2 kilometres, 8,000 feet, and between 2 and 3 kilometres distance at ground level. This is sort of fairly entry-level ISR technology that we can bring, and for actual operational deployment, and as an operational requirement is clarified, a higher resolution can provide greater flexibility. Now, when aerial photography first began, it was from balloons and the small aircraft that started the world of aviation. Initially developed for the military, but as aircraft developed, the potential use for law enforcement and surveying also expanded. And the thirst for that was significant. And it was taken to another level in the 70s with the introduction of small rotary helicopters. They provided a real alternative to the aircraft available at the time, and very quickly established themselves as the vehicle of choice for general aviation aerial work. The focus was initially on their use to capture imagery through still photography, but quickly went on to moving image arena, and as that technology advanced. Many of the technical and technological sensor developments have been and continue to be made for the military, but more of this is being released to law enforcement and civilian customers where radar, infrared and laser scanning is now widely used. The civilian market for general aerial surveillance and surveying, as I said, is dominated by helicopters, but this is now being challenged by the introduction of small, safe, reliable and cost-effective fixed-wing platforms. Not talking about AWACS and Nimrods here, rather general aviation aircraft ranging from Cessna and Tecnam, like you're seeing now, through Vulcan Air to King Air. That capability can be provided in a very covert and unobtrusive way, if required. Unlike helicopters, which tend to be noisy and highly visible, allowing, if necessary, offenders to hide. Small light aircraft can also operate at night to support operations, reducing the impact of noise on local residents, whilst maximising the impact on offenders and operations. But another key driver around this has been the development and miniaturization of sensor technology, both in size and power output. And now we can easily deploy 5 or 6 different sensors covering imagery, radar, and signals intelligence that can record data on the aircraft and transmit it to the ground using line of sight or beyond line of sight or satellite technology. We're seeing changing requirements from the extension of technology development, including the need for a very stable platform, as well as the ability to fly higher, faster, and further than was previously possible, and is often not achievable in a helicopter. I acknowledge there are certain missions that are more suitable for helicopters, such as if they're required to land in a restricted airspace. But for the majority of the missions, I would put forward that a light aircraft is perfectly capable of performing the task. They're generally much, as I said, much quieter, more environmentally friendly and flexible. But the key driver is cost. Taking the financial, operational and human costs together, our Tecnam, for example, is between 3 and 5 times less expensive than the rotary counterparts. There are a range of other interesting developments that need greater exposure. Every day, I think there's a story about UAVs and how they can solve the world's problems at a stroke. The reality is they do have a place in certain operating environments, but the actual costs are invariably significantly higher than those anticipated, and their operational limitations are generally underplayed. At a classified briefing that AeroGB attended in the UK recently, it was reported that it takes 5 times more people to control a UAV than a tornado, and on average 128 people on the ground. Whilst that was a correlation with military requirements based on very large UAVs,
The current assets available to the civilian markets do have extensive personnel requirements or operational limitations and costs. In the near future, the way operations are conducted will change as technology develops. To take one example, there's currently a need to have a pilot to fly the plane and a crew member to operate the sensors, but this is being challenged. This spring, Frontex would like to trial an optionally piloted vehicle over the Mediterranean Sea, where the pilot doesn't actually have to fly the aircraft. Whilst that technology exists to support this type of operation, current aviation regulations will not allow this to happen and are unlikely to change for several years. An alternative and possibly more acceptable solution for policymakers and operators can be seen in the use of new technology that allows the sensors to be operated from the ground, removing the need to have the crew member on board. This RSS technology is proven, can improve efficiency, reduce costs, and is available now. Another key development is the ability to meet mission requirements through a managed service rather than having to own or lease your own assets. This approach can provide significant savings to the users as well as allowing greater operational flexibility, better access to technology developments, and making such assets available to a broader community. Apart from these costs and operational advantages, a managed service also provides opportunities for information and knowledge transfer through engagement with and employment of locally based operational staff. Under a managed service, assets can be shared between different customers based on identified or anticipated need, and as operational requirements change over time or to meet a specific urgent need, the service can be flexed to deliver those changes mid-mission and even mid-contract. Small companies such as AeroGB have got the flexibility to introduce the latest technology into the solution at minimum cost, rapid turnaround and downtime. We demonstrated that ability at the Greek-Turkish border last year, and by way of another example, we are currently engaged on a project helping to secure critical national infrastructure assets where flexibility to meet changing threats at short notice is a key driver. As the threat to Greece of illegal immigration flexes between land and maritime borders at different locations, aerial assets can be quickly moved and reconfigured with different sensor arrangements to provide the greatest support to operations. This flexibility can extend to supporting other types of operations, such as environmental or piracy incidents at seas far away from the general patrol area. A managed service can also include access to technology which would ordinarily be outside the purchasing power of individual customers. Again, for example, complex and costly services such as hyperspectral sensors, which cost about €1.5 million euros each, used for, say, 40 hours a month over a three-year contract, actually become economically viable for a managed service provider to operate, but with no capital cost for the customer. Simplistically, a managed service allows for solutions to be provided on the basis of pay-per-use as opposed to pay-to-own. So is it a question of choosing between an unmanned solution or a fixed wing or a helicopter solution? The answer is that is it's more about define the mission, decide on its criticality to the organisation, and then make the decision. The operating and legal environments are highly complicated and require expert knowledge of sensor capabilities, availability, as well as the regulatory framework on aviation rules and privacy issues. There are many examples available where people have selected a specific technology or platform choice to solve their operational challenge, which was either wrong from the start or changed over time, but because of the way the contract was worded, or the fact the organisation owned the asset, that flexibility was lost. The purpose of this brief talk was just to show you how the use of small unmanned aircraft can support a very flexible and cost-effective and flexible approach to surveillance and surveying operations outside of the military arena. At AeroGB, we can assist customers in identifying and setting out operational requirements based on desired outcomes, and allow us to propose how that can be met through available and emerging capability with no capital cost required. The capacity and capability that we demonstrated with our partners on the Greek-Turkish border trial and maritime flights clearly demonstrates what can be achieved in a cost-effective and efficient way. I hope you found that useful. I hope you enjoyed watching the videos as well. It's something slightly different. Thank you.
Thank you very much, Mr. Graham, for this very lively, I must say, presentation on cost-effective solutions. Με την άδεια των οργανωτών, θα ήθελα 5 λεπτά, αν μπορούμε, να κλέψουμε από το διάλειμμα. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, μία ή δύο ερωτήσεις, θα μπορούσαμε πολύ ευχαρίστως να πάρουμε και να απαντήσουμε. Στο βάθος, παρακαλώ, ο κύριος, αν έχει την καλοσύνη, το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Ναι. Είμαι ο αντιστράτηγος αναποστρατεία Μαρκόπουλος Πέτρος. Δεν ανήκω στη Χρυσή Αυγή, δεν είμαι αντιρατσιστής. Αλλά ήθελα να μου πείτε, επειδή ζω στο κέντρο της Αθήνας και καθημερινά αντιμετωπίζω τα προβλήματα των μεταναστών, ποιους υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση, τους μετανάστες ή τους Έλληνες. Τους Έλληνες οι οποίοι οι γονείς μας και όλοι μας αγωνιστήκαμε για μια καλύτερη Ελλάδα και δεν μπορούμε να απολαύσουμε τα αγαθά αυτής της χώρας. Και δεύτερον, αυτοί οι μετανάστες, αν ήταν 2%, 2,5% όπως στις άλλες χώρες, δεν θα ήμουν αντιρατσιστής, θα ήμουν υπέρμαχος των μεταναστών. Αλλά τώρα, όταν στο σπίτι μου έρχονται να με κλέψουν και καθημερινά λαμβάνω μέτρα, τα οποία είναι για την προστασία και συνέχεια είμαι σαν φυλακισμένος με πόρτες ασφαλείας, με συναγερμούς, με όλα αυτά τα θέματα. Και όταν αναφερθήκατε σε μία ομάδα, τη Χρυσή Αυγή, γιατί δεν αναφέρεστε στην άλλη ομάδα της προστασίας των λάθρων μεταναστών? Και σήμερα μάλιστα που ερχόμουν για το συνέδριο είδα και καλούσαν τον κόσμο να μαζευτούν κατά γειτονιές και να κάνουν ομάδα προστασίας των μεταναστών. Υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας των λάθρων μεταναστών και των μεταναστών ή την προστασία των Ελλήνων? Είναι κατανοητή η ερώτησή σας. Έχω και μία ερώτηση και ήθελα να μου πείτε. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, ναι, για να δοθεί. Ναι, δεν θέλετε να τα ακούσετε όλα, αλλά εγώ θα τα πω, γιατί μήπως... Όχι. Θα μου επιτρέψετε να σας ζητήσω να το κάνετε μια τοποθέτηση, να κάνετε και μια ερώτηση, αν θέλετε, πολύ ευχαρίστως, να την ακούσουμε και αν θέλουν να τοποθετηθούν οι... Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος που λέει κάθε μετανάστης, λάθρομετανάστης, όταν πάει και νοικιάζει ένα σπίτι, να το δηλώνει στην αστυνομία και να ξέρουμε τον ακριβή αριθμό? Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Παρακαλώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν, οι ερωτήσεις σας να κινούνται στο πλαίσιο και των ομιλιών και των τοποθετήσεων που ακούσαμε. Λέγομαι Λεωνίδας Μπλαβέρης, είμαι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Μία ερώτηση προς τον κύριο Αποστόλου. Ήθελα να ρωτήσω, αναφερθήκατε για τις σχέσεις, τις επιχειρησιακές σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας που έχουν βελτιωθεί. Αυτό μπορούμε να το έχουμε, έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν αυτό που λέτε, γιατί στο πρόσφατο παρελθόν, και επειδή κάνω χρόνια ρεπορτάζ Υπουργείου Άμυνας, είχαμε πάρα πολύ συχνές παρενοχλήσεις από πλευράς Τουρκίας, πτητικών μέσων και θαλάσσιων μέσων της Frontex. Αυτά υπάρχουν τώρα, επιχειρούν, και αν επιχειρούν, δέχονται τις ίδιες παρενοχλήσεις? Ευχαριστώ πολύ. Πριν απαντήσετε, να πάρουμε, αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, για να έχουμε μια δυνατότητα να τοποθετηθούν συνολικά όλοι. Παρακαλώ. Είμαι Δημήτρης Αντιφαντής, είμαι απόστρατος αεροπορίας. Προημερών πήρε ένα συναδελφό μου και μου είπε ότι στην ΕΑΒ ένα λογισμικό για έξυπνες βόμβες, το οποίο είχε μια απόκληση στόχου 40 εκατοστών σε σύγκριση με αμερικάνικο που έχει 4 μέτρα απόκληση στόχου, το σκορπίσανε κτλ. Και γεννιέται το ερώτημα, γιατί εμείς οι Έλληνες τόσο μας φοβούνται, τόσο όχι μας φοβούνται, μην κάνετε το ένα, μην κάνετε το άλλο. Σύμμαχοι δεν είμαστε με την Τουρκία, δεν προσφέραμε αίμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν πολεμήσαμε μαζί με τους Άγγλους, τους Αμερικανούς, τους Γάλλους? Δεν πολεμήσαμε μαζί, δεν χύσαμε το αίμα μας? Ο Τσόρτσιλ δεν έλεγε τόσα πράγματα? Γιατί τόσο ευαισία? Μην πιάνετε το ένα, μην πιάνετε το άλλο. Γιατί μας λένε ότι είναι φίλη η Τουρκία? Ποια Τουρκία είναι φίλη? Γιατί μας το λένε αυτό? Λαθρομετανάστες. 4 εκατομμύρια λαθρομετανάστες εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι θαύμα που ζούμε.
Μόνο το Καζανάκι, ένα Καζανάκι την ημέρα να τραβήξουν. Θα πιάσει ο Μαραθώνας και η Λύκη. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, γιατί ας το εξετάσουν οι υπηρεσίες γεωπολιτικών μελετών κλπ. Κλπ. Να δουν τι πτέει, γιατί έτσι μας μεταχειρίζονται. Με λάθρομετανάστες. Κατανοητή η ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεχόμαστε ερωτήσεις και από άλλα τραπέζια. Αν υπάρχουν. Μία ή δύο ερωτήσεις ακόμα, έχουμε το χρόνο. Αν κάποιος θέλει, και τονίζω και πάλι στην κατεύθυνση των τοποθετήσεων που ακούσαμε. Με συγχωρείτε, είναι το φως, ναι, δεν σας είδα. Thank you. This is not really a question, more a comment. I'm Captain Hesse, retired from the International Maritime Organization as a special representative of the Secretary General. In this context and subject we are talking to, I wanted to inform this August gathering that the International Maritime Organization is in the process of developing a regional memorandum of understanding on procedures relating to the disembarkation of persons rescued at sea. We had a few meetings initially of those countries who requested the organization to address the issue, namely Italy, Malta, and Spain. And the last meeting for the Mediterranean we had in Rome in October 2011, where 10 member states of the Mediterranean attended. Greece was in attendance as well. This deliberation is restricted purely to maritime matters, in view of IMO's primary concern, of course, for the integrity of the search and rescue system. But we would like here to develop something for the Mediterranean as a pilot project, which may then be exported to other regions like the Gulf of Aden or Southeast Asia as well, if this is successful in its conclusion. We are a little bit stuck in the moment due to some political developments in Italy, but when those are solved, then we hope to have another meeting to finalize this MOU during the course of this year. Thank you. I assume this is not addressed to someone in particular. Okay, that was more a remark. Κάποια άλλη ερώτηση. Μία ακόμα, σας παρακαλώ, η τελευταία. Καλημέρα σας. Είμαι ο Μακρύδης Γιώργος από την εταιρεία AGA, Aeronautical Geological Applications, and I would like to set a question to Mr. James. He mentioned that optional remotely piloted aircraft operating in over Mediterranean needs specific permissions or license to fly. Since it's optional, that means can be operated as UAV in a traditional way, or manned, because can be a possibility to have a pilot on it. Do you have any explanation why it's not permitted if it is operated like a piloted aircraft? Thank you. Yes, in reverse order, let's start with you. I've taken the advice here from the UK Civil Aviation Authority, and they are very clear that whilst this has been allowed in military arenas for military flights, particularly in war zones and that sort of thing, that the view that CAA take and EASA is that this requires special authority to allow it. There are a whole range of operational reasons why that is the case, and there is an argument that's been put forward that if it's in international waters and international airspace, then it doesn't matter. However, to get to that international airspace, they've got to fly through ordinary airspace. So it is a very complex, very technical area. I have to say that there are also differing views amongst certain authorities as to which way they would like to see it go. Certainly, I can't speak for the UK,
But my understanding of the UK position is that they are very concerned at these developments because it will remove some very significant controls which currently exist for safety and for other reasons. But it's for mines far greater than above my pay grade that will come to the ultimate decision. But it is something being discussed within the EU, and different nations would like to see it progress at different speeds. But there is definite clarity that the regulation does require to be put in place. Thank you, Mr. Gordon. Νομίζω υπάρχει μια συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά στην αποτύπωση, αν κατάλαβα καλά, ευθύνεται στον κύριο Αποστόλου, και αφορά στην αποτύπωση του θετικού κλίματος της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η Frontex και Τουρκίας. Ήθελα να παρακαλέσω για να κλείσω μετά από αυτό, να τοποθετηθεί ο κύριος Αποστόλου και όποιος από τους άλλους ομιλητές μας αισθάνεται ότι χρειάζεται να τοποθετηθεί σε κάποια από τις πιο γενικές ερωτήσεις που ακούσαμε και να κλείσουμε μετά από αυτό γιατί είμαστε ήδη behind schedule. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την συνεργασία επιχειρησιακή Ελλάδας-Τουρκίας που μίλησα προηγουμένως, νομίζω ήμουν αρκετά όχι μόνο προσεκτικός αλλά ακριβής. Μίλησα για τα χερσαία σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και μίλησα για επιχειρησιακή συνεργασία. Δεν ήταν η ίδια κατάσταση πριν 3 χρόνια, που θα έλεγα ότι δεν υπήρχε επικοινωνία, ειδικά σε ό,τι αφορά την επιτήρηση των συνόρων. Στα νομοθετημένα σημεία υπήρχε καλύτερη συνεργασία και δεν μίλησα και γενικά για εφαρμογή πρωτοκόλων ή συνεργασιών ή συμφωνιών. Το κλίμα είναι πολύ καλύτερο και επειδή μιλήσατε για επεισόδια με πλωτά ή εναέρια μέσα της Frontex, σε ό,τι αφορά τα χερσαία σύνορα, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κανένα επεισόδιο τα τελευταία 3 χρόνια. Υπήρξε ένα πριν 3 χρόνια, από εκεί και πέρα εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κανένα και φαντάζομαι ότι θα ήμουν ο πρώτος που θα το ήξερα. Στα θαλάσσια σύνορα, από ό,τι ξέρω, υπάρχει μια συνεργασία, αλλά δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο στα χερσαία και θεωρώ ότι η εμπειρία που υπάρχει από αυτά τα 3 τελευταία χρόνια και θα έλεγα ότι η επιχειρησιακή συνεργασία αυτή ξεκίνησε σε πρακτικό επίπεδο λόγω της έντονης παρουσίας συνοριοφυλάκων από όλη την Ευρώπη το 2010 στη διάρκεια της Rabbits. Αυτή λοιπόν η εμπειρία θεωρώ ότι μπορεί να χρησιμεύσει και σαν μια βάση για καλύτερη συνεργασία, βελτίωση και ενίσχυση της συνεργασίας και στα θαλάσσια σύνορα. Αρχή, θέλετε να τοποθετηθείτε σε κάτι από αυτό που ακούσαμε? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, τότε να ευχαριστήσω και πάλι τους ομιλητές και εσάς για την παρουσία σας, τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Υπάρχει με βάση το πρόγραμμα ένα coffee break τώρα, έτσι δεν είναι? Το οποίο θα το περιορίσουμε στα επόμενα 10 λεπτά, να υποθέσω. 10 λεπτά με 1/4. Ευχαριστούμε πολύ.